Ζωντανή εκπομπή. Φιλοξενούμε τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου. Ραφαήλ, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόκλησή μου. Γεια σου, Αντώνη μου. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Είναι καλό να κάνουμε ένα διαλύμα και να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Ακριβώς. Πώς θα περνάς εσύ αυτόν τον καιρό που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι? Εντάξει. Είναι, να σου πω, συνηθισμένος, όχι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας, αυτό που γίνεται. Μέσα σε μια νύχτα χάσαμε τον μπάσκετ, που ήταν μια, λες, α, πούμε το, η δουλειά μας, άλλο το, στο χόμπι μας. Όχι μόνο το μπάσκετ, δουλειές, ο κόσμος ζει μια διαφορετική καθημερινότητα, να πω την αλήθεια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς που προσπαθεί να βρει λύσεις τώρα, πώς να μείνει ενεργός, πώς να μείνει θετικός πάνω απ' όλα, σε αυτό το χάμο που γίνεται έξω. Σίγουρα είναι δύσκολες ημέρες. Είναι μια ευκαιρία για κάποιους να γνωρίσουμε, να μελετήσουμε πράγματα που έχουμε αφήσει πίσω ή νέα πράγματα που μπορούμε να ανακαλύψουμε, είτε αφορά το μπάσκετ είτε και γενικότερα να εμπλουτίσουμε λίγο και τις γνώσεις μας αυτόν τον καιρό. Εννοείται. Πιστεύω ότι είναι στιγμή τώρα να δείξουμε και ποιοι είμαστε σαν χαρακτήρες, που είναι δύσκολες εποχές, να δούμε πώς μπορούμε να αποκριθούμε εδώ πέρα. Ξέρεις, αυτή η εκπομπή αφορά το πρόσωπό σου κυρίως, την καριέρα σου μέχρι τώρα, πώς έχεις εξελιχθεί σαν καλαθοσφαιριστής από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα και για την φετινή τη σεζόν όπως εξελίχθηκε. Και θα ολοκληρώσουμε με κάποιες γενικές, γενική τοποθέτηση και γενική συζήτηση, αν προτιμάς, σχετικά με την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, την Εθνική Ομάδα φυσικά, αφού είσαι και μέλος της. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Ενώ ταυτόχρονα μπορείτε και εσείς όσοι μας παρακολουθείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας κάτω στα σχόλια από το ζωντανό αυτό βίντεο. Θα τις απαντήσουμε, ο Ραφαήλ δηλαδή, εγώ θα τις διαβάζω, ο Ραφαήλ θα απαντάει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είμαστε στην διάθεσή σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Ραφαήλ, να ξεκινήσουμε να μας πεις πώς γνώρισες την καλαθόσφαιρα, πώς μπήκες μέσα στο γήπεδο και έπιασες την πορτοκαλί μπάλα. Έκανα τον κύκλο μου, όπως όλοι οι μικροί στην Κύπρο. Κλασικά ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο, η αλήθεια. Αλλά είχα τραυματικές εμπειρίες στο ποδόσφαιρο. Ήμουν ένας από ψηλό παιδί, ψηλόλιγνος, ο οποίος με την μπάλα στα πόδια δεν ήταν καλός. Μετά πήγα box, εκεί πέρα, λίγο δύσκολα πράγματα, κολύμπι, δοκίμασα τα πάντα, μέχρι που αποφάσισα στα 8 μου να πάρω την μπάλα του μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα στον Απόλλωνα. Okay. Πρώτη μου φορά όταν πήγα. Αλλά καλός ή κακός, η οικογένεια μου ήταν με την ΑΕΛ, οπότε πήγα δίπλα, ένα βήμα δίπλα και ξεκίνησα πρώτα βήμα στην ΑΕΛ. Και δεν το μετανιώνω που έκανα την κίνηση, ας πούμε, αλήθεια, γιατί τότε η ΑΕΛ ήταν η βασίλισσα στην καλαθόσφαιρα. Οι υποδομές ήταν ακόμα πιο καλές και εντάξει, είχα και άλλους προπονητές, η αλήθεια, οπότε ήταν ένα καλό βήμα για μένα. Έπειτα από την ΑΕΛ είχα τον προπονητή τον Χρήστο Χριστοδούλου, τον πατέρα του Αντρέα του Χριστοδούλου, ο οποίος με είχε στο παμπαιδικό, παιδικό. Εκεί πέρα οι φουρνιές μας ήταν πολύ καλές τότε, να πω την αλήθεια. Και αποφάσισα να πάρω το μεγάλο βήμα τότε, στα 14 μου, να πάω Ελλάδα. Πήγα στο Μαντουλίδη, στα 14 μου. Μου έδωσαν φουλ υποτροφία για να τελειώσω στο λυκείο εκεί πέρα και να παίξω μπάσκετ στα εκπαιδευτήρα Μαντουλίδη. Εκεί πέρα είχα προμονητές τον Δημήτρη Νικολαίδη, τον Νίκο τον Κεραμέα. Οι παίκτες που τελείωσαν από το Μαντουλίδη ήταν ο Νίκος Ζωζίσης, Σκοτσιανίδης, Κατσίβελης Λούκας και όλοι αυτοί. Οπότε ήταν μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπήσω την Κύπρο εκεί πέρα. Και την ίδια ώρα μεγάλη ευθύνη. Γιατί όταν πήγα εκεί πέρα στο Μαντουλίδη, ήμουν ο πρώτος Κύπριος που έκανε το βήμα να πάει στην Ελλάδα. Και θυμάμαι όταν μου είπε ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο προπονητής μου, μου λέει ή θα ανοίξει την πόρτα για τους Κύπριους ή θα την κλείσει για πάντα. Ένα από τα δύο. Δηλαδή ήταν
αν πήγαινα εκεί πέρα και δεν ήμουν καλός, ήμουν κακός, λες, για να πούμε, σαν χαρακτήρα, σαν παίχτης γενικά, θα ακούγαν εκεί προς την Θεσσαλονίκη και θα έφευγαν. Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Μετά με ακολούθησε ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Μετά ο Βεζένκοφ ήρθε, πήγε στον Άρη. Έκανα τον κύκλο μου στην Ελλάδα. Καλώς ή κακώς είχα τραυματισμούς προς το τέλος της καριέρας μου εκεί πέρα και αποφάσισα να πάω Αμερική ώστε να σπουδάσω. Ήταν η μοναδική χώρα, νομίζω, που μπορούσα να μου προσφέρει και τα δύο. Πήγα τα πρώτα δύο χρόνια πήγα στο Cuesta College, είναι community college, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα βήμα πριν να πάω στο NCAA. Πρώτο χρόνο πήγα μόνος μου, το δεύτερο χρόνο ήμουν τυχερός και είχα τον Ρομπέρτο Μαντοβάνι μαζί μου, συμπαίχτη. Η αλήθεια ήταν ότι καλύτερο συνέβη για μένα, να έχω έναν Κύπριο συμπαίχτη μου, ο οποίος είμαστε στις εθνικές ομάδες μαζί, είμαστε φίλοι, κολλητοί για χρόνια. Η αλήθεια, προσπάθησαμε να φέρουμε και τον Στέφανο τον Ηλιάδη μαζί μας, τότε ώστε να έχουμε την τριάδα, δεν τα καταφέραμε. Κάναμε και δύο μια καλή χρονιά εκεί πέρα και πήραμε υποτροφίες. Ο Ρομπέρτο πήγε Division 1, εγώ πήγα Division 2 στο Fresno Pacific και μετά ήρθα Κύπρο, στον Κεραυνό και τώρα τελείωσα φέτος στον Απόλλωνα. Αυτά. Ναι, αυτά είναι συντομία. Θέλω να σταθούμε. Συντομία. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, είπες πως φαντάζομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο για ένα παιδί 14 ετών να φύγει από το μέρος που μεγάλωσε για να πάει κάπου που σίγουρα ούτε δεν ήξερες κάποιον εκεί πέρα, πέρα τον προπονητή, για να ξεκινήσεις να παίζεις μπάσκετ παράλληλα με το σχολείο βέβαια. Η αλήθεια τότε ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η τεχνολογία δεν ήταν το ίδιο μέχρι από τώρα. Δηλαδή, στέλνεις ένα βίντεο, σε βλέπουν, highlights. Τότε στείλε ο Θανάσης ο Μαστορής, η αλήθεια να γίνεται. Στείλε, ο οποίος είναι υπευθύνος διευθυντής του Άτλαντα. Στείλε ένα email τότε. Email στο Νίκο τον Κεραμέα. Και του λέει, έχω ένα παιδί στην Κύπρο, να το δοκιμάσετε. Εγώ χωρίς δεύτερη σκέψη πήγα μόνος μου. Πήγα στο αεροπλάνο, πήγα. Ούτε ήξερα ποιος ήταν ο Νίκος ο Κεραμέας, ούτε ο Δημήτρης ο Νεογαλής, κανένας. Πήγα εκεί πέρα, δοκιμάστηκα. Και τους άρεσα, τέλος πάντων, και μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να αποφασίσω να φύγω από την Κύπρο, να πάω τα πράγματα μου και να πάω στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, σε μια κυπριακή οικογένεια, να φύγει ο 14χρονος να πάει σε εξωτερικό ήταν λίγο δύσκολο για τη μάνα μου και τον πατέρα μου και την αδερφή μου, γιατί έχω και μικρή αδερφή. Αλλά η απόφαση ήταν δική μου. Στο τέλος ήταν δική μου. Ήταν συνειδητοποιημένη απόφαση. Ήξερα ότι ναι, θα χάσω την οικογένειά μου για χρόνια, αλλά θα έπρεπε να μεγαλώσω και εγώ σαν χαρακτήρας, να γίνω λίγο πιο δυνατός, να οριμάσω λίγο πιο νωρίς. Και δεν το μετανιώνω ποτέ. Ήταν εμπειρίες ζωής που θα σύστηνα σε κάθε παιδί, αν είχε την ψυχική δύναμη να κάνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ναι, όπως το είπες, ήταν μια μεγάλη θυσία για σένα. Αυτό. Να αφήσεις τους φίλους σου, να αφήσεις την παρέα, την οικογένειά σου πάνω απ' όλα και ναι. Και να πας σε ένα μέρος που δεν γνώριζες κανέναν. Όσο κοντά και αν αισθανόμαστε την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα γενικότερα, λόγω της γλώσσας, λόγω των εθήμων και όλα και τα λοιπά, σίγουρα για ένα παιδί 14 ετών να το κάνει αυτό είναι σπάνια το ακούμε. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ακούμε. Ναι, είναι και αγάπη για τον μπάσκετ, αλλά και, και η πίστη που έχεις και στον εαυτό σου, ότι μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό. Να φύγεις από κάτι στερεότυπα ότι ο Κύπριος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επειδή πάντα ήμασταν στη σκιά του Έλληνα στο μπάσκετ. Οπότε ήταν αυτό το κίνητρο που είχαμε και από μικρή. Ξέρεις, στην ΑΕΛ όταν παίζαμε, μας το έδωσε και αυτό ο Χρήστος, ότι ξέρεις, μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω. Εντάξει, σε δόξα τω Θεώ, έκανα το βήμα. Και δεν το μετανιώνω, αλήθεια. Δηλαδή, και ξανά πίσω να πηγαινά, θα το έκανα πάλι. Ακολούθησε η Αμερική, όπως είπες. Ναι. Εκεί είχες και τον Ρομπέρτο τον Μαντοβάνι συμπαίκτη. Ήδη μας είπες ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Ναι. Να προσαρμοστείς προφανώς στην Αμερική. Πώς θα έδεσαι εκεί τα πράγματα γενικότερα, δηλαδή? Όταν πήγα Αμερική, αλήθεια να λέγεται ότι πέρασε μια φάση της ζωής μου στα 18 μου, 19 μου, όταν
τελείωσα το Μαντουλίδη, έπαιξα μία χρονιά στη Β' Εθνική. Εκεί πέρα. Και μετά έπρεπε να πάρω μεταγραφή σε επαγγελματικό επίπεδο Α1. Εκεί πέρα έγιναν κάποιες αναποδιές, να το πω. Κάτι. Δεν ήμουν και τυχερός, παρόλο που δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη. Τραυματίστηκα όταν ήμουν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκα και πρέπει να επιστρέψω στην Κύπρο για 6 μήνες. Εκεί πέρα ήταν όταν αποφάσισα ότι ξέρεις, νομίζω πρέπει να σπουδάσω. Ήταν μια φάση της ζωής μου που είπα ότι το μπάσκετ μπορεί να μην με βοηθήσει να ζήσω όλη μου τη ζωή. Και η μόνη χώρα που μπορούσα να μου το κάνει, αν προσφέρω αυτό, είναι η Αμερική. Και πάλι ήμουνα στο ίδιο έργο θεατής, όπως ήμουνα και στην Ελλάδα. Πήρα μια βαλίτσα και πήγα Αμερική. Το ίδιο πράγμα, δεν ήξερα κανέναν. Το community college, απλά για να ξέρετε, δεν είναι σαν το NCAA. Πάση εκεί πέρα, είναι low budget, πλήρωνα τα πρώτα χρόνια, οπότε πήγα με δικό μου δάνειο, να το πω, για να πάρω μια αποτροφία μετά, ώστε ο πατέρας μου να μην πληρώνει η μητέρα μου. Και αυτό και έγινε. Οπότε, ναι, αυτό βοήθησε πολύ, ότι είχα κάποιο δικό μου δίπλα συμπαίχτη μου από τις εθνικές, μικρές εθνικές, κολλητό μου, ο οποίος μπορούσε να με βοηθήσει, ο ένας βοηθήσει τον άλλο, τέλος πάντων. Και αυτός άλλος τρελός με άκουσε και εμένα να έρθει, γιατί πίστευε σε εμένα. Αυτός, ο Ροπέρτο, έκανε το αντίθετο. Είχε ήδη υποτροφία και την άφησε για να έρθει σε εμένα, γιατί πίστευε ότι μπορούσε να παίξει Division 1, όπου το κατάφερε. Mm-hmm. Οπότε ήταν, η σχέση μας έγινε ακόμα πιο δυνατή εκεί πέρα. Mm-hmm. Ωραία. Και επέστρεψε στην Κύπρο το 2018, έτσι, πρόπερση. Ήρθες στην Κύπρο. Πήρες το συμβόλαιο από τον Κεραυνό, έμεινες εκεί την πρώτη χρονιά. Πώς τη βίωσες αυτή την πρώτη χρονιά στο Στροβόλο? Μεταβατική, να το πω. Εντάξει, ήρθαμε πολύ διαφορετικά expectations, να το πούμε, ότι ήθελα να... Είχα την ανάγκη να παίξω. Ήθελα, νομίζω ότι θα έρθω Κύπρο, θα παίξω. Εντάξει. Για χρόνο δεν θα πω. Δεν έχω παράπονο. Ό,τι έγινε, έγινε για καλό και για κάποιο σκοπό. Δηλαδή, και ότι δεν έπαιζα και δεν είχα τον χρόνο να παίξω στην ομάδα αυτή, πήρα άλλες εμπειρίες. Εντάξει, έκανα προπόνηση με καλούς παίχτες. Εντάξει, είχα την ανάγκη να παίξω. Όσοι με είχαν συμπαίχτη στον Κεραυνό, ήξεραν ότι δούλευα, έκανα και αυτά. Και όπου έφυγε. Και ήταν αυτός ο λόγος που έφυγα. Καμία σχέση. Ο Κεραυνός σαν ομάδα είναι αξιοζήλευτη σε πολλά θέματα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μου έδωσαν το συμβόλαιο. Απλά σαν Ραφαήλ, εγώ δεν αντέχα το γεγονός ότι δεν μπορούσα να παίξω. Και έτσι αυτό ήταν το μοναδικό πράγμα που με έκανε εκεί πέρα να μην είμαι αυτός μου, τέλος πάντων. Ο χρόνος, αλλά... Πρόλαβες. Ναι, εννοείται. Το γεγονός ότι είσαι μέλος της ομάδας και έχεις κάποια συμμετοχή και κερδίζεις πρωτάθλημα, κύπελλο, είσαι σε πολύ επαγγελματικές καταστάσεις. Οι πληρωμές, δεν συζητάμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή είσαι πληρωμένος στην ώρα σου, στα πάντα. Διοικητικά, οι άνθρωποι εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους, όπως πρέπει να την κάνουν μια ομάδα στην Κύπρο. Μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός. Απλά την ίδια ώρα και εγώ σαν παίχτης έπρεπε να κάνω κάποιες κινήσεις ώστε να μπορώ να ξαναέρθω ή στον Κεραυνό ή σε οποιοδήποτε Κεραυνό και να μπορώ να παίζω, γιατί θα είχα χρόνο σε άλλη ομάδα ή γενικά θα ήμουν έτοιμος σαν παίχτης, να πούμε. Φαντάζομαι θα πούμε περισσότερα και πιο μετά γι' αυτό, για το... Εννοείται. Το λόγο που χρειάζεται κάποιος παίχτης να παίξει, να παίζει στην ομάδα του. Έτσι και εσύ πήρες την απόφαση σου να φύγεις από τον Κεραυνό ως πρωταθλητής, ως κυπελούχος. Εννοείται, ναι. Και πήγες φέτος στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα δικαιώθηκαν οι προσδοκίες σου? Ναι. Μπορώ να πω ότι και στον Απόλλωνα, ένας από τους λόγους που πήρα την απόφαση, επειδή εγώ είμαι παίχτης, μπορώ να πω παίχτης ομάδας, θέλω να νιώθω καλά σαν στην ομάδα, ήταν ο Στέφανος Ηλιάδης. Και με τον Στέφανο είμαστε κολλητοί, όπως και ο Ροπέρτο και το παρεάκι μας γενικά, οι φίλοι μου είναι όλοι μπασκετικοί, οπότε για τον καθένα τους θα πήγαινα στην ομάδα του απ' έξω. Οπότε όταν ήθελα από στον Απόλλωνα, έπαιζε ρόλο για μένα ότι είχα κάποιο δικό μου στην ομάδα, όσο μάλλον ο Στέφανος που ήταν και αρχηγός της ομάδας,
Και ήδη ήταν εκεί πέρα, είχε τα ενία. Οπότε ναι, πιστεύω ότι δικαιώθηκα εν μέρη. Γιατί αν δούμε και την πορεία του Απόλλωνα φέτος, έβλεπες ότι οι πρώτες οι δύο ομάδες, ΑΕΚ και Ραυνός, και η τρίτη που ήμασταν εμείς ο Απόλλωνας, μπορούσες κάλλιστα να πεις ότι okay, είχαν Κύπριους παίκτες. Και η διαφορά μας ήταν στους ξένους. Δηλαδή ο Κεραυνός και η ΑΕΚ είχαν καλύτερους ξένους από εμάς. Και το πιστεύω και το λέω δημόσια. Δεν μπορώ να το πω αγιώς αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι οι ομάδες που ξεχώρισαν είναι αυτές που είχαν κάποιους Κύπριους οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Φέτος θα πούμε βέβαια στη συνέχεια πράγματα και για τη φετινή σεζόν για τον Απόλλωνα. Θέλω όμως να περάσουμε να πούμε ότι είσαι στην εθνική ομάδα από μικρές ηλικίες. Πήρες μέρος σε όλες τις μικρές εθνικές και έφτασες πλέον να είσαι και στην εθνική ανδρών. Αυτό πώς αισθάνεσαι που είσαι μέλος όλα τα χρόνια βέβαια και στις μικρές εθνικές αλλά και στην ανδρών. Είναι μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή να πεις για τη χώρα σου. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο, όπου κι αν είσαι, σε όποια χώρα κι αν είσαι, για να ακούσεις τον εθνικό ύμνο να παίζει και να παίζει για το εθνόσημο, είναι ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας αθλητής, να πούμε. Και αυτό ήρθαμε και με πολύ. Γιατί όταν ήμασταν στην Under 20, ήμασταν η ίδια παρέα που είμαστε τώρα στην εθνική. Εθνική, ακριβώς. Ναι, οπότε ο ένας ξέρουμε τον άλλον και είναι ένα κλίμα που δεν άλλαξε, να πούμε. Mm-hmm. Είμαστε φίλοι και παίζουμε για το ίδιο σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι βρισκόμαστε και παίζουμε για τη χώρα μας είναι ακόμα πιο ωραίο συναισθήμα αυτό. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, είμαι και πολύ χαρούμενος όταν παίζω για την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Στον Απόλλωνα φέτος, όπως είπες και εσύ, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η ομάδα ήταν τρίτη, ήταν η αμέσως επόμενη καλύτερη πίσω από Κεραυνό και ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να χτυπήσει μια από τις δύο ομάδες? Γιατί δεν το είδαμε να γίνεται όσον αφορά νίκη, βέβαια, γιατί τα παιχνίδια τα παλέψατε απέναντι στον Κεραυνό και την ΑΕΚ. Αν συνεχιζόταν η σεζόν, έφτανε μέχρι το τέλος της. Πιστεύεις ότι θα φτάνατε τουλάχιστον σε κάποιες νίκες επί των δύο αυτών ομάδων? Εντάξει, εγώ θα σου μιλήσω λίγο πιο όπως τα βλέπω τα πράγματα. Επειδή ήμουν και στον Κεραυνό, σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Ναι. Και όταν μου ζητήθηκε αυτή η ερώτηση που έκανες τώρα εσύ, και αλλού και μπροστά στον Απόλλωνα και στους συμπαίκτες μου, με ρωτούσαν γιατί δεν νικήσαμε την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, γιατί δεν μπορούμε να νικήσουμε την ΑΕΚ. Η απάντηση είναι απλή. Για μένα δεν θέλω να είμαι ρομαντικός και να πω ναι, μπορούμε να τους νικήσουμε, ναι, ναι, αυτό και αυτό. Όταν θες πρωτάθλημα και κύπελλο ή πρωταθλητισμό γενικά, δεν είναι μόνο να έχεις παίχτες. Πρέπει γενικά σαν οργανισμός να είσαι υγιής. Πρέπει ο καλαθοσφαιριστής να σκέφτεται μόνο τον μπάσκετ. Να μην σκέφτεται ούτε τα χρήματα του, ούτε το αυτοκίνητο του, ούτε το φαγητό του γενικά. Και ο λόγος που αυτές οι δύο ομάδες πάντα κάθε χρόνο είναι εκεί πέρα, επειδή οι παίχτες, και εγώ το έζησα στον Κεραυνό, όταν ήμουν εκεί πέρα, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο εκτός από μπάσκετ. Ξύπνησα το πρωί, πήγαινα προπόνηση, το απόγευμα προπόνηση. Τίποτα άλλο. Σάββατο παιχνίδι, Τετάρτη παιχνίδι, ήμουνα επαγγελματίας. Τώρα ζώντας και τον Απόλλωνα, που δεν λέω εντάξει, στην αρχή μια χαρά είμαστε. Όπως ξέρουμε όλοι στην Κύπρο, κάπου μέσα στη μέση χρονιά στραβώνει η κατάσταση. Εκεί πέρα είναι που θες να δεις την διοίκηση και τις διοικήσεις γενικά, να στηρίξουν την ομάδα. Και έρχοντας την ερώτησή σου, πιστεύω ότι όχι, θα ήμασταν εκεί πέρα, θα ήμασταν τρίτη. Η αλήθεια λέγεται να είμαστε και εγώ, να είμαι και εγώ αληθινό με τον εαυτό μου, ότι θα ήμασταν σε ένα επίπεδο ομάδα αυτό. Ναι, το στηρίζεις δηλαδή κυρίως στο διοικητικό κομμάτι, δηλαδή σε στήριξη. Ναι, ναι, εξωγηπαιδικά. Το εξωγηπαιδικό κομμάτι. Το ενδογηπαιδικό, σαν παίχτες και σαν αυτά, ήμασταν μια χαρά. Δεν μπορώ να γάμω παράπονο στους συμπαίχτες μου. Οι συμπαίχτες μου ήταν τύπος και υπογραμμός όλοι. Δηλαδή, δουλεύαμε στο γήπεδο, ό,τι μας ζητήθηκε ήμασταν εκεί. Και με το παραπάνω, μπορώ να πω. Απλά κάποια πράγματα να λέγονται σωστά, χωρίς να ανερώ διοικήσεις και βοήθειες και γενικά.
Απλά όταν βάζεις στόχους πρωταθλήματα και κύπελλα, πρέπει να βάζεις και αυτά τα κομμάτια, έτσι ώστε όταν τελειώσει η χρονιά να πεις τα έκανα όλα, προσπάθησα τα πάντα και απέτυχα ή πέτυχα. Mm-hmm. Όχι να βάζεις στόχους από την αρχή και στο μέσο για να μάθεις ότι δεν πάει εκεί πέρα το πράγμα. Ξεκινάς ό,τι ξέρεις αυτό και αυτό, να παίρνεις, να παίρνεις άλλους δρόμους. Mm-hmm. Οπότε αυτή ήταν η απάντησή μου. Τη δική σου την χρονιά, την εμφάνιση μέσα σε αυτή τη σεζόν, πώς είναι αξιολόγηση, πώς εγκρίνεις? Εντάξει, εγώ είχα πως ήταν αναμενόμενο, πιστεύω. Θα ήταν ένα roller coaster η χρονιά μου. Θα πήγαινα πάνω κάτω, γιατί είχα ένα χρόνο, να μην το πω αποχής, γιατί έπαιζα λίγο, έβγαινα, εντάξει. Επειδή ήθελα τόσο πολλά να παίξω, κάποια παιχνίδια θα παίζα καλά, κάποια παιχνίδια θα παίζα κακά. Αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των παιχνιδιών μου ήταν καλά παιχνίδια και πιστεύω ότι κλείσαμε σε μια καλή νότα, να πούμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω παραπάνω πράγματα σαν παίχτης. Αλλά για αυτό που ζητήθηκα, για τον ρόλο που ζητήθηκα να κάνω στον Απόλλωνα, νομίζω έκανα αυτό που έπρεπε. Ναι, βάσει αριθμών και τη φετινή σεζόν, όντως έκανες μία από τις καλύτερες χρονιές σου. Σίγουρα έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου για να δείξεις κι άλλα πράγματα. Η θέση που χρησιμοποιήθηκες φέτος, πιστεύεις ότι είναι αυτή που σε αρμόζει? Γιατί σε είδαμε περισσότερο ως τριάρι πιο πολύ, σε βλέπαμε, παρά οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, με τον Κώστα Κωνσταντινίδη είμαστε εξηγημένοι. Νομίζω από την αρχή της χρονιάς μου έδωσε κάποιες αρχές του, οι οποίες εγώ μπορούσα να αντιποκριθώ αμυντικά, πιστεύω, περισσότερο, λόγω του size μου μπορούσα να μαρκάρω από 1-4. Αλλά και επιθετικά, εντάξει, ήμουν στο 3 γιατί η ομάδα έτσι έπρεπε. Με τον Στέφανο τον Ιριάδη, επειδή και στις εθνικές ήμασταν μαζί, πάντα έτσι είμαστε. Ήμασταν ένα ο Στέφανο, δύο εγώ, διάρρη. Ή ένα εγώ, άσος, διάρρη ο Στέφανος. Οπότε ο κόσμος προσπαθούσε να βρει μια λύση μεταξύ μας, γιατί είμαστε και οι δύο που πρέπει να παίζαμε στην ομάδα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πραγματικά, σαν παίχτης, όπου με βάλεις μπορώ να παίξω, μπορώ να σου πω. Οπότε είμαι οκ. Okay. Ήμουν οκ με το τριάρι, να πούμε. Αν αυτή ήταν η θέση μου, ήμουν οκ. Okay. Ναι. Είναι καλό και αυτό, ότι θέλεις να παίξεις περισσότερο παρά να ασχοληθείς με το πού θα παίξεις. Να είμαι μέσα στο γήπεδο και τα άλλα είναι περίπτωση. Είχες την τύχη να δουλέψεις πέρσι με τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, φέτος με τον Αντώνη τον Σαντινίδη, στην Εθνική με τον Λίνο τον Γαβρίλ. Τρεις πολύ μεγάλους Κύπριους coach, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Τι έχεις πάρει από τον καθένα, πώς το βλέπεις αυτό? Εντάξει, τρεις διαφορετικοί προπονητές, μπράβο. Παρόλο που ο coach ο Λιβαδιώτης και ο coach ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, λόγω συνεργασίας, κάποιες φιλοσοφίες δεν είναι ίδιες. Mm-hmm. Και ήταν πιο εύκολο και για μένα να προσαρμοστώ σαν παίχτης. Αλλά και πάλι ήταν διαφορετική και σαν χαρακτήρες και σαν τρόπος παιχνιδιού. Ο Κώσο Λίνος, ο Γαβρίλ, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από ζύο. Και πάλι όμως έχει κομμάτια του παιχνιδιού που παίρνεις και από αυτόν τον πρόγραμμα. Δηλαδή ήταν έναν καλό για μένα. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν και τυχερός. Δηλαδή με το τι έχουμε, με το τι υλικό έχουμε μέσα στην Κύπρο, μπορώ να σου πω ότι ήμουν τυχερός που είχα αυτούς τους τρεις. Μπορούσα να έχω κάποιους άλλους και να σου πω λέγα άλλα πράγματα τώρα. Ναι, αλλά νομίζω ναι, ήταν τρεις προπονητές οι οποίοι με τον τρόπο τους. Εντάξει, και αυτοί ήθελαν να κάνουν και τη δουλειά τους και εγώ θα κάνω τη δική μου. Πάντα η αλήθεια ότι και σαν παίχτης και σαν προπονητής, ο παίχτης λαπέζει, ο προπονητής κάνει τη δουλειά του. Οπότε είναι μια σχέση ελέγχεται, αλλά δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι ο αγαπημένος μου προπονητής. Δεν υπάρχει αγαπημένος προπονητής. Υπάρχει δουλειά. Είναι business το τέλος της ημέρας. Οπότε μπορώ να σου πω είμαι τυχερός που είχα αυτούς τους τρεις. Ναι. Μπράβο. Και έχοντας την ερχόμενη στο Κυπριακό το μπάσκετ, νομίζω έχουμε πολλά να πούμε, είπαμε κάποια στην αρχή.
Πες μας πρώτα απ' όλα την άποψή σου για το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημά μας και τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Εντάξει, τώρα λόγω της κατάστασης, η αλήθεια να λέγεται, νομίζω είναι ευκαιρία μας μετά το restart που θα γίνει γενικά στην Κύπρο, οικονομικό και γενικά στην κοινωνία μας, που δεν θα είναι ίδια, η αλήθεια να λέγεται, μετά από αυτό. Είναι καιρός, νομίζω, να αφού κάνουμε τα βήματα να δούμε τον Κύπρο καθοσφαιριστή, τώρα είναι ευκαιρία μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη ευκαιρία να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή, αν του χρόνου δεν δώσουμε τα ηνία στους Κύπρους καθοσφαιριστές, νομίζω δεν θα κάνουμε ποτέ. Ναι, είναι ευκαιρία, γιατί αν το σκεφτείς, Αντώνη, σκέψου ότι φεύγει ο κορονοϊός. Δεν ξέρουμε πότε θα βγει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε αν οι ξένοι παίχτες μπορούν να έρθουν στην Κύπρο. Άρα τι θα κάνουμε, δεν θα γίνει μπάσκετ, θα κλείσουμε το μπάσκετ. Όχι, θα συνεχιστεί το μπάσκετ. Άρα θα συνεχιστεί με Κύπρους καθοσφαιριστές. Μπορεί να πονάει κάποιους αυτό, μπορεί να τους αρέσει αυτό το πράγμα που θα γίνει, αλλά θα είναι και ένα κίνητρο για τους μικρούς ότι okay, την ευκαιρία μας τώρα να παίξουν. Σίγουρα είναι ένα κίνητρο. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι δεν χρειάζεται το κίνητρο από την Ομοσπονδία ή με επιβολή δηλαδή αυτών των μέτρων που προσπαθεί να κάνει η Ομοσπονδία να υποχρεώνει τις ομάδες να βάζουν Κύπριους παίκτες για να παίζουν. Θα πρέπει και οι ίδιοι να δουλέψουν για να φτάσουν στο επίπεδο να φτάσουν εκεί. Οπότε θεωρώ ότι από αυτές τις δύο τις απόψεις η άποψη βρίσκεται κάπου στη μέση. Εννοείται. Τίποτα δεν δίνεται στη ζωή. Δεν μπορεί να δώσεις κάτι χωρίς... Δηλαδή πρέπει να δουλέψεις για αυτό το πράγμα. Γιατί θα δουλέψεις για τα λεφτά σου, για τη συμμετοχή σου, για την ομάδα σου, για τις συμβόλες σου. Υπάρχει δουλειά όπως όλα στη ζωή. Απλά και την ίδια ώρα η Ομοσπονδία αφού βάζει τα μέτρα και μειώνει τους ξένους, οι ξένοι που θα έρθουν στις ομάδες, αν θα έρθουν, να έρθουν ποιοτικοί ξένοι. Τώρα ο ξένος το 1.000 δολαρίων, δηλαδή 1.500 δολάρια, δεν είναι ποιοτικός ξένος. Mm-hmm. Δεν είναι ποιοτικός ξένος, γιατί δεν είναι ποιοτικός. Όταν έκανα προμόνηση στον Κεραυνό, είχαμε τον Αμπουκάρ και τον Κίνγκ, οι οποίοι έπαιρναν πολλά λεφτά και ήταν ποιοτικοί ξένοι. Έπαιρνες κάτι από αυτούς. Δηλαδή, όταν τους έβλεπες να δουλεύουν στην προπόνηση, κάτι έπαιρνες αυτούς. Όταν βλέπεις παίχτες των 1.000 δολαρίων που είναι rookies και έρχονται να δουλέψουν εδώ πέρα στην Κύπρο, δεν παίρνεις τίποτα ουσιαστικά. Είναι απλά εκεί πέρα. Σήμερα ξέρω την Κύπρο, αύριο δεν ξέρω την Κύπρο. Και είναι απλά μισθοφόροι. Ούτε για τη φανέλα θα παίξουν ποτέ. Σε βλέπουν σαν ένα βήμα στην καριέρα τους. Αυτά. Σίγουρα και η κουβέντα που κάνεις για τη φανέλα νομίζω ότι έχει μετρήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, τα παραδοσιακά ντέρμπι του πρωταθλήματος. Εννοείται. Εννοείται και όταν μιλάω για φανέλα, να υδρώνεις αυτή τη φανέλα γιατί την πονάς και τις ώρες που βάζεις μες στο γήπεδο της πονάς. Όταν έρχεται ο ξένος και οποιοδήποτε ξένος, έχει ξένους που έρχονται εδώ πέρα στην Κύπρο και όντως πονάνε τη φανέλα. Γιατί εποχές καλές της ΑΕΛ, του ΑΠΟΕΛ, του ΑΠΟΛΟΝΑ, οι παίχτες που έρχονται εδώ πέρα έκαναν τη φανέλα τους, την ίδρωναν τη φανέλα τους και παίζαν για την ομάδα τους. Τώρα οι ξένοι έρχονται και μετά από ένα μήνα δεν ξέρουν την ομάδα που έπαιζαν. Mm-hmm. Και γιατί έπαιζαν για αυτήν την ομάδα. Τους λέγαμε ΑΠΟΛΟΝ και δεν ξέρουν τι είναι ΑΠΟΛΟΝΑ. Τους λες ΑΕΛ, δεν ξέρουν τι είναι ΑΕΛ. Ενώ ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει πρωταθλήματα, έχει πάει ευρωπαϊκά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μια συνοχή με τους ξένους και τους Κύπριους και τις ομάδες. Η αλυσίδα δεν είναι ενωμένη, να το πούμε. Ισχύει και είναι ένα από αυτό που είπα και πριν, ότι είδαμε σε πολλά παιχνίδια, παράδειγμα την ΑΕΚ, να βγαίνει ο Ιάκωβος ο Παντελή, ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος και να παίρνουν αυτοί τα παιχνίδια. Εννοείται. Από την άλλη, ο Σάιμον, ο Άρης, ο Κορονίδης, πολλές φορές έχει πάρει παιχνίδια. Βγαίναν οι Κύπροι δηλαδή μπροστά και φτάναν, δίναν τις ομάδες νίκη και κάθε επέκταση τρόπαια. Και ο κόσμος, παρόλο που υπάρχει καρτόπαδο, που για μένα είναι
τεράστιο λάθος. Συγγνώμη που θα μιλήσουμε για αυτό αν θέλεις. Τεράστιο λάθος. Ειδικά για το άθλημα του μπάσκετ. Που να πω για το ποδόσφαιρο εντάξει, αλλά για το άθλημα του μπάσκετ, ο κόσμος ταυτοποιείται με τους Κύπριους. Ό,τι και να πούμε, ο κόσμος θα ταυτοποιηθεί με χαρακτήρες. Στέφανος Ηλιάδης, ξέρουν Απόλλωνα. Ο Ροπέρτο, η Άγκος Παντελή, ΑΕΚ. Σάιμον, Κεραυνός. Λέω τώρα, μπορεί να αλλάξουν αυτοί οι χαρακτήρες, να πάνε σε άλλες ομάδες. Απλά ταυτοποιείται ο κόσμος. Ξέρει που πάει. Όταν ακούσεις κάποιο ξένο, δεν ταυτοποιείσαι. Απλά είναι ένας περαστηγός. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρεις, είναι λίγο η κατάσταση τώρα να βρούμε, πρέπει να βρούμε μια λύση και να βρούμε κάποια μέτρα τα οποία να είναι για τα, μέτρα, για τα δικά μας, για τη χώρα μας, την Κύπρο. Όχι να βλέπουμε ποιες άλλες χώρες, τι έκαναν οι άλλες χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Κύπρο και τι έχουμε, τι υλικό έχουμε. Γιατί συγκρίνομαστε με άλλες χώρες που δεν είναι καλό για μένα να συγκρίνεσαι με άλλες χώρες. Πρέπει να βρούμε τα δικά μας πρώτα και μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που είπες για την ταυτοποίηση του κόσμου, ναι, με τους παίκτες, με τους Κύπριους παίκτες, το έχουμε ζήσει και εμείς σαν αθλητικογράφοι μέσα από τα κείμενά μας. Δηλαδή, ένα κείμενο που θα γράψω για τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου, για παράδειγμα, θα διαβαστεί πολύ περισσότερο από ότι ένα κείμενο για τον Λίαμ Ο'Ράιλι. Βέβαια, θα μου πεις ότι είναι λογικό γιατί γράφεται στην ελληνική γλώσσα, ας πούμε, και όχι στην αγγλική, ώστε να το. Και όμως, ναι, ο Ράιλι, τα κείμενα που έγραφα, γιατί επειδή μίλησα συγκεκριμένα για τον Ράιλι, τα έκανε, τα κοινοποιούσε και στο εξωτερικό. Και έγραφε, έκανε ολόκληρη μετάφραση του κειμένου για να διαβάσει η φίλη του τι έγραφε ακριβώς το κείμενο. Παρ' όλα αυτά, τα χτυπήματα που παίρναμε από εκείνα τα κείμενα ήταν πολύ λιγότερα σε σχέση με οποιοδήποτε Κύπριο παίκτη. Εννοείται, εννοείται. Η απήχηση που έχει ο Κύπριος αθλητής είναι πιο μεγάλη από την νομίζω. Παρόλο κάποιοι που προσπαθούν να μας μειώσουν και να πούνε ότι εντάξει, Κύπριος αθλητής. Όχι, ο Κύπριος αθλητής πάντα ήταν εκεί και πάντα θα είναι εκεί. Φτάνει να του δώσουμε και εμείς τα εφόδια. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία, επειδή βλέπω έχουν αρχίσει και μαζεύονται ερωτήσεις, να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τις πρώτες. Εδώ ο Τζέικοβ Παπαγεωργίου μας ρωτάει στα αγγλικά βέβαια πώς μένεις σε φόρμα τελευταία αφού δεν προπονείσαι με την ομάδα σου και αν έχεις κάποια καινούργια νέα ρουτίνα στην προπονήσή σου. Εντάξει, η αλήθεια όπως σου είπαμε και πριν ξεκινήσει το live είμαι τυχερός εγώ, μένω σε ένα χωριό έξω από τη Λέμεσο και καθημερινά δεν είμαι απόλυτο τρεξίματος, η αλήθεια, το μισούσα το τρεξίμο. Αλλά τώρα, επειδή δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, τρέχω πολύ. Κάνω τουλάχιστον μια ώρα τρεξίμο την μέρα. Πέρα από αυτό, λόγω της δουλειάς μου, ξέρω κάποια 5-6 πράγματα παραπάνω για το σώμα. Οπότε, κάνω κάποιες ασκήσεις με το σώμα. Δουλεύω πολύ. Κάποτε κάνω γιόγκα, έχω και ένα εργαλείο που κάνω ισορροπίες πάνω, το balance beam. Οπότε εντάξει, βρίσκω τρόπους να μένω ενεργός, έτσι ώστε αν τυχόν και ξεκινήσει κάτι, να είμαστε έτοιμοι πάλι. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη έχει στείλει ένα refresh, φυσικά δεν θα έλειπε ο Ρομπέρτο. Represent. Και ο Στέφανος Ηλιάδης, οι 6 καλύτεροι μήνες της ζωής, αναφέρει. Και εμένα, μάμου. Ο Αριστίδης, ο Χρήστου, ρωτά τι συμβουλή θα δίνει σε ένα μικρό παιδί που ονειρεύεται να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα να φύγει όσο πιο νωρίς να πάει σε εξωτερικό όπως έκανες εσύ ή να μείνει στην Κύπρο. Όπως είπα πριν, εντάξει, καλύτερη συμβουλή. Αν μου έλεγες εμένα, σαν Ραφαήλ, και πήγαινα πίσω στα 14 μου, ναι, θα ξαναέφευγα. Θα έφευγα να πήγαινα. Να πήγαινα εκεί πέρα. Να πήγαινα ξανά στην Ελλάδα να κάνω το μεγάλο βήμα. Αλλά δεν θέλω να πω σε κάποιον μικρό, το οποίο δεν έχει την ευκαιρία να φύγει από την Κύπρο, να σταματήσει να δουλεύει, γιατί το εξωτερικό είναι η λύση. Όχι. Η λύση μπορεί να πετύχει στην Κύπρο. Βλέπει παραδείγματα που δεν έφυγαν από την Κύπρο και πάλι έπαιξαν μπάσκετ. Είναι το κατά πόσο το θέλει ένα μικρό. Θα λέω το θέλει, δηλαδή να ξυπνά για να ονειρεύεται μπάσκετ. Να παίζει μπάσκετ όλη μέρα. Όταν σου λέει παίζει μπάσκετ όλη μέρα, να. Εμείς όταν
ήμασταν και πιο μικροί. Εντάξει, μπορεί να μου πει, εντάξει, πόσο είμαι, 25 χρόνια. Αλλά πριν 10 χρόνια ή 15 χρόνια, μόνο 10 χρονών, παίζαμε έξω. Ήμασταν έξω όλη μέρα. Τώρα δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Δεν βλέπει ένα 10 χρόνο ή 12 χρόνια είναι έξω για παίζει. Είναι όλοι κλεισμένοι μέσα και παίζουν PlayStation ή παίζουν Xbox, whatever. Οπότε η καλύτερη συμβουλή που έχω είναι όπου κι αν είσαι, ό,τι ευκαιρία αν έχει, να κάνει perform. Να είσαι ο εαυτό σου, να δουλεύει 100% κάθε μέρα και να ξέρει ότι κάποιο δουλεύει στο εξωτερικό ή δίπλα σου ή γείτονα σου πιο πολύ από σένα. Mm-hmm. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή. Πολύ καλή συμβουλή, πολύ καλή τοποθέτηση. Εγώ θα προσθέσω ότι για να παίξει κάποιο μπάσκετ θα πρέπει να έχει θέληση, είναι κάτι που λέω σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Θα πρέπει να έχει θέληση. Πρώτα απ' όλα να το θέλει ο ίδιος να παίξει μπάσκετ και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει την προπόνησή του κανονικά. Να μην δηλαδή μένει μόνο στην προπόνηση της ομάδας, αλλά να προσπαθεί να βρίσκει χρόνο και για να προπονείται και εκτός της προπόνησης της με την ομάδα του. Αντώνη μου, δεν σε ακούω. Μ' ακούς? Έλα, εγώ σε ακούω τώρα. Έχασα και ένα σημείο. Λέπτα και δεν σε ακούω. Έλα, με ακούς τώρα? Αντώνη, δεν σε ακούω. Μ' ακούς? Έλα, εγώ σε ακούω. Πρέπει να κόλλησε το βίντεο σε κάποια φάση. Κάτι έγινε, δεν σε ακούω. Ένα λεπτάκι. Δώσε λίγο χρόνο να επανέλθει. Λοιπόν, χάσαμε την σύνδεση με τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου. Πρέπει να κόλλησε το βίντεο, κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ προφανώς. Θα επανέλθει σε λίγα λεπτά να τον φέρουμε και πάλι. Σε ακούω, Ραφαήλ. Έλα, εντάξει. Μ' ακούς τώρα? Φτιάξε την καμπερά σου μόνο να έρθει η ίσια, Ραφαήλ. Μπράβο. Μίλησε έτσι, μπράβο. Έλα, πάμε ξανά. Έλεγα ότι για τη θέληση, ότι ένα από τα βασικότερα στοιχεία είναι η θέληση σε ένα παιδί να θέλει να παίξει μπάσκετ και αφού βέβαια το πει αυτό ότι ναι, θέλω να παίξω μπάσκετ, να μην περιορίζεται στις δύο ή τρεις προπονήσεις που έχει με την ομάδα του, αλλά να προσπαθεί να βρίσκει χρόνο και για περισσότερη προπόνηση, περισσότερη εξάσκηση. Εννοείται, όταν ήμουν εγώ 11 χρονών, θυμάμαι ο Χρήστος Χριστοδούλου δεν μας αφήνει το καλοκαίρι να πάμε θάλασσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι κατά πόσο το θέλεις. Θυμάμαι όλοι τα μαυρισμένοι φίλοι μας, εκτός εμείς. Είμαστε ανάσπιροι στο καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάναμε κάποια πράγματα που δεν έκαναν οι άλλοι. Και κάποιοι παίχτες οι οποίοι έπαιξαν μπάσκετ μέχρι τώρα και παίζουν μπάσκετ, τα ίδια έκαναν. Mm-hmm. Οπότε δεν βρήκαμε το μυστικό ή κάτι. Είναι εκεί πέρα, είτε το θέλεις είτε όχι. Αν δεν δουλέψεις, δεν θα παίξεις. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακριβώς. Ο Αλέξο Μπραξιτέλης ρωτάει, λέει ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Είναι πιο εύκολο να μπει ένα καλάθι από τον τρίποντο παρά ένα καλάθι με πλάτη μπροστά στον αντίπαλο. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Εντάξει, όπως όλα τα πράγματα στον κόσμο εξελίσσονται. Όπως και τον μπάσκετ, έτσι. Κάπου ήταν εντυπωσιακό να δεις ένα πεντάρι να παίρνει στο low post το άλλο πεντάρι και να τον καρφώνει στη μούρη. Τώρα όμως και οι νέες γενιές βρίσκουν πιο εντυπωσιακό λόγω και της... και του... που επηρεάζονται από το NBA παραπάνω, που βρίσκουν τα τρίποντα, το τρίποντο πιο ωραίο, να το πούμε. Εντάξει, η άποψη μου είναι να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα. Γιατί φαίνεται ότι και το τρίποντο είναι εύκολη λύση, αλλά και το inside game, όταν υπάρχει, είναι γι' αυτό effective. Δηλαδή, υπάρχει ένα μέτρο σε όλα για να τους έχεις όλους involved και όλους διαθέσιμους την ίδια ώρα. Αλλά δεν είμαι εναντίον του αυτού του γεγονός. Αν μπορείς να σουτάρει την μπάλα, να σουτάρει την. Γιατί όχι. Εντάξει. Εγώ σίγουρα θα πω πως δεν έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αυτό που έχει αλλάξει κυρίως όμως δεν είναι το inside game. Είναι, γιατί όπως έβαλα και ένα άρθρο πριν από μερικές ημέρες,
Έδειξα και με νούμερα πως και στην Κύπρο το μπάσκετ είναι περιφερειακό σου, το τρίποντο δηλαδή, και inside game, καλάθι μέσα από το ζωγραφιστό. Αυτό που έχει αλλάξει, έχει σχεδόν εξαφανιστεί σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το mid-range. Το mid-range σου, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, το mid-range πρέπει να είσαι και λίγο πιο ποιοτικός, δεν θα πω πιο ποιοτικός παίχτης. Προσπαθούν να είναι π.χ. Στέφανος Ηλιάδης. Είναι από τους λίγους Κυπρίους που μπορεί να το κάνει αυτό. Μετά από πήγε ρόλο να κάνει mid-range shoot. Δεν είναι πολλοί παίχτες που μπορεί να το κάνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό εξαφανίστηκε κιόλας. Κωνσταντίνος ο Γρήβας σου ζητάει να μας πεις την καλύτερη πατάτα Κύπριων, καλώς πες, κατά την άποψή σου. Οκ. Ωραία, δεν είναι δύσκολο. Αν μιλήσω για τώρα. Για τώρα. Δεν μας διευκρινίζει, αλλά ναι, πες μας για τώρα. Ας μιλήσω για τώρα. Μπορεί να μου πεις είναι ότι το κάνεις γιατί είναι και φίλη σου, θα το κάνω, δεν με νοιάζει. Απόλωση τον Άσο, τον Στεφάνο Τελειάδη. Απόλωση το δύο, τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Στο τρία, λόγω εγωισμού θα βάλω τον εαυτό μου. Στο τέσσερα θα βάλω τον Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Και στο πέντε... Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Πεντάρι δεν έχουμε. Πεντάρι δεν έχουμε, αλλά θα βάλω ακόμα έναν γκάρτ. Αν μου επιτρέπεις. Ναι. Και θα βάλω εμείς τον Παναγιώτη, τον Μάρκο. Ο Ρέσης ο Παπαγεωργίου ζητά να μας πεις για το stone that... Υπτεραβή. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν αρέσει. Είναι η δουλειά μου αυτό. Εγώ έχω σπάσει στην Αμερική κινησιολογία και είναι κάτι πρόγνωρο για την Κύπρο. Νομίζω ότι μπορούμε... Εντάξει, υπάρχει άλλους κινησιολόγους, αλλά νομίζω από την Αμερική νομίζω είμαι ο πρόσπυρθα. Είναι θεραπεία μέσω της άσκησης. Και πιστεύω ότι είναι νέα μέθοδος. Τώρα είστε στην Κύπρο. Δόξα τω Θεώ, όταν ξεκίνησα τον Οκτώβρη, περίμενα, εντάξει, λίγο πιο... Δεν ήταν ανοιχτό μυαλί Κύπρη, να το πούμε. Αλλά τώρα πιστεύω ότι τους εμπέδωσα λίγο ότι μπορείς να φτιαχτεί το σώμα σου μέσω της άσκησης, κάποιες χρόνιες παθήσεις, κάποιες άλλες διαφορετικές μεθόδοι που έμαθα στην Αμερική. Οπότε πιστεύω είναι κάτι καινούριο και ελπίζω ο κόσμος να το αγκαλιάσει. Γιατί δίνω και όσο δίνω την ώρα μου στον μπάσκετ, δίνω και στον depth therapy. Εδώ κάποια καλά λόγια από την Κάλη, την Χατζη Ιωσήφ, η οποία λέει ότι είσαι γεμάτος ευγένεια και ταλέντο ως εθνικός και ως σωματιακός αθλητής παίκτης. Καλή συνέχεια σου εύχεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε μια ερώτηση από τον Σέγιο τον Ηροδότου. Ποια είναι η γνώμη σου για τις ακαδημίες του μπάσκετ στην Κύπρο, πού βρίσκονται σήμερα και πώς μπορούν να βελτιωθούν? Εντάξει, η αλήθεια λέγεται ότι από ό,τι τις άφησα εγώ τις ακαδημίες, υπάρχουν κάποιες ακαδημίες που δουλεύουν πάρα πολύ επαγγελματικά. Και νομίζω όλοι τις ξέρουμε ποιες είναι, να μην ονομάσω. Αλλά υπάρχουν και ακαδημίες οι οποίες είναι ακόμη πιο πίσω και από ό,τι ήμουν εγώ πριν πόσα χρόνια. Δηλαδή δεν εξελίχθηκαν καθόλου, απλά έχουν τις ακαδημίες για να απορροφούν λεφτά. Απλά πουλάνε έναν όνομα, να πούμε, και τις έχουν εκεί μέρα παραμιλήματα τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι ήρωες προπονητές που έχουν αναλάβει αυτό το έργο, γιατί για μένα είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, και κάνουν στα παιδιά προπόνηση με καθόλου εξοπλισμό, καθόλου προϋπολογισμό για τις ακαδημίες. Απλά είναι εκεί πέρα άνθρωποι για το καλό του αθλήματος, τίποτα άλλο. Αλλά και επίσης υπάρχουν κάποιες ακαδημίες οι οποίες είναι αξιοπρεπές, στέκονται, δηλαδή έχουν ακούσει κάτι αριθμούς και ελπίζω να είναι αληθινοί. Κάτι 300 παιδιά, 400 παιδιά, 500, δεν ξέρω αν είναι αληθινοί αυτοί οι αριθμοί. Αλλά είναι πολύ ευχαριστώ το γεγονός ότι τόσα παιδιά ασχολούνται με τον μπάσκετ. Αλλά πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο. Κάποια παιχνίδια που είδα κάτι μικρούς να παίζουν
με ξεπλήξαν προς σου. Ο Κώστας ο Κωνσταντίνου ρωτάει αν πιστεύεις αν έχεις κάνει κάποιο λάθος για τη μετάβαση στο εξωτερικό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και αν είσαι ευχαριστημένος μετά από όσες θυσίες έκανες και τις προσφορές που είχες από τις ομάδες. Ο φίλος μου τον Κώστα Κωνσταντίνου είναι ο πατέρας του Μάριου του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν παίχτης μου, του έκανα προπονήσει τα καλοκαίρια. Και ένας μικρός ο οποίος ακολούθησε την ίδια πορεία που έκανα και εγώ. Και αυτός είναι στην Ελλάδα τώρα. Και παίζει για τη Χάντα, αν δεν κάνω λάθος. Το μόνο που έχω να του πω είναι αξίζει κάθε θυσία που θα κάνει ο Μάριος. Αξίζει, γιατί στο τέλος της ημέρας τιμένει είναι οι εμπειρίες της ζωής που αποκομίζεις μετά από τόσα χρόνια και σε κάνουν σε άνθρωπο. Οπότε νομίζω ότι για να παίξεις, έμπαιξεις μπάσκετ, προχωρήσεις τη ζωή σου σαν καλωσφαιριστής στον άλλον τομέα που να κάνεις, σε ό,τι κάνεις τη ζωή σου άλλον, νομίζω να πετύχεις. Γιατί έχεις τα εφόδια, πέρασες τα άλλα πράγματα που οι άλλοι σχολείουν ακόμα και δεν τα περνούν, εσύ περνάς τα ήδη μόνος σου. Οπότε ας συνεχίσει η δυνατότητα να τα καταφέρει. Ωραία. Έχουμε και μία ερώτηση από τον Χρήστο τον Χαραλάμπους, ο οποίος ρωτά για την εξέλιξη του Μαντοβάνη. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε σχολιάσει όλοι. Η φετινή του σεζόν του Ρομπέρτο Μαντοβάνη ήταν πραγματικά κάτι που μας εξέπληξε όλους ευχάριστα. Για μένα δεν ήταν έκπληξη. Η αλήθεια. Επειδή εγώ το ξέρω τον Ρομπέρτο από μικρός, απλά κάποιοι δεν τον ήξερα. Για πολλούς ήταν ο Ροπέρτο έπαιξε μπάσκετ, έκανε νούμερα. Για μένα απλά του δόθηκε η ευκαιρία να του δείξει ποιος είναι. Να μου πεις γιατί το λες, γιατί είσαι κολλητός του, γιατί τον ξέρεις τόσα χρόνια. Ναι, το ξέρω τόσα χρόνια, ξέρω τι παίχτης είναι και τι παίχτης μπορεί να γίνει. Οπότε τα μιλήσαμε πολλές φορές με τον Ροπέρτο. Ξέρει πόσο respect του έχω σαν παίχτη και μακάρι κάποτε να το έχω ξανά συμπαίχτη μου σε μια ομάδα της Κύπρου. Μόνο αυτό λέω, γιατί ο άνθρωπος εκτός από τρομερά καλός συμπαίχτης που είναι, είναι και σκυλή στο γήπεδο. Δηλαδή δουλεύει, δεν μπορεί να φανταστείς, ειδικά τώρα που έχει και δουλειά. Είναι δουλεύει για μια άλλη δουλειά. Τελειώνει απευθείας, πάει προπόνηση και κάνει και τέτοια χρονιά. Το άνθρωπο νομίζω του αξίζει ένα βραβείο. Ναι, ναι. Είναι και στην Εθνική. Είστε μαζί εκεί στην Εθνική, μαζί και ο Στέφανος, η παρέα μαζεμένη. Ναι, παρέα. Αυτό έχετε να προσθεθεί σε κάτι που είχα γράψει και έχω πει και πολλές φορές σχετικά με το κλίμα που υπάρχει στην Εθνική ομάδα. Σίγουρα βάζετε κι εσείς το λιθαράκι σας σαν την παρέα σας, αλλά νομίζω ότι η Εθνική Ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των διεθνών. Ναι, και αυτό έχει δει και από τους παγιούς, η αλήθεια. Γιατί όταν από παγιά, όταν πήγαινα Εθνική στα καλέσματα, ήμουνα ευπρόσδεκτος, να το πούμε, και σαν μικρός. Δεν μου συμπεριφερθεί κανείς, λες και είναι πιο μεγάλη μας. Ήμασταν μια αγκαλιά. Μας συμπεριφέρονταν σαν συνομήλικες όλοι μαζί. Οπότε νομίζω αυτό το κλίμα θα κρατήσει για πολλά χρόνια και δεν θα αλλάξει τίποτα. Απλά είναι μια φάση τώρα που περνούμε και νομίζω θα και στην εθνική είναι αλήθεια. Γιατί πολλοί μας κατακρίνανε, πολλοί μας κατακρίνουν για τις εμφανίσεις μας, αλλά νομίζω θα έρθει η ώρα μας σιγά σιγά για μας. Οπότε δεν υπάρχει αφιβολία αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό το κομμάτι που λες έχει συνδέεται πολύ με αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τους χρόνους συμμετοχής. Περιμέναμε δηλαδή να δούμε παιδιά σαν εσένα, τον Παναγιώτη, τον Μάρκου, όλα τα παιδιά, γενικά μην ξεχάσω κάποιον και τον εξαιρέσω, να πάρουν χρόνο συμμετοχής στην εθνική, διπλάσιο, τριπλάσιο, μπορεί και παραπάνω σε σχέση με το ότι παίρνουν τις ομάδες και να βγάλουν και αποτέλεσμα. Που αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, έτσι. Δεν μπορείς να παίζεις την ομάδα σου ένα-δύο λεπτά και να πας στην εθνική να παίξεις 20 και να περιμένουμε αποτελέσματα. Ακριβώς.
Εντάξει, είναι... δεν είναι τώρα το πρόβλημα. Ας θα αλλάξει κάτι, θα αλλάξει. Οπότε νομίζω το να μην πες στην ομάδα σου και να πας στην εθνική μετά και να είσαι πρωταγωνιστής, νομίζω κάπου δεν συμβιβάζει με, την... με το reality. Είμαστε λίγο ρομαντικοί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όταν γίνουν κάποια μέτρα που είπαμε πριν, νομίζω όλα θα έχουν μια συνοχή. Μίλησες πριν για την ΑΕΛ, οπότε ήρθε και η ερώτηση, νομίζω ότι την περίμενες. Και όλα, Ραφαήλ, πόσο λείπει η παρουσία μιας δυνατής ΑΕΛ από το πρωτάθλημα, ρωτάει ο Παναγιώτης ο Πετρίδης. Από πάντα η ΑΕΛ ήταν κινητήριος μοχλός του πρωταθλήματος. Υπάρχει ΑΕΛ, σημαίνει υπάρχει Απόλλωνας. Υπάρχει Απόλλωνας, σημαίνει υπάρχει άλλη ομάδα. Είναι αλυσίδα. Και ΑΕΛ σαν ΑΕΛ, μιλάμε τώρα, τι να σου πω, έχουμε τις καλύτερες μας εμπειρίες, εγώ προσωπικά. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, Θεμιστόκλειο, ΑΕΛ Περιστέρη. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μπάσκετ που πήγα ποτέ με τον πατέρα μου. Και ήταν στιγμές απίστευτες. Οπότε εννοείται, η ΑΕΛ πρέπει να είναι δυνατή. Πρέπει, είναι, δηλαδή αν μου έλεγες μια ομάδα στο πρωτάθλημα που πρέπει να ήταν δυνατή, θα ήταν η ΑΕΛ, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση από τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα για την γυναικεία καλαθόσφαιρα της Κύπρου και ποια είναι η γνώμη σου. Θα είμαι αληθινός. Η αλήθεια δεν παρακολουθώ γυναικεία καλαθόσφαιρα. Μαγάρι να είχα άποψη, αλλά δεν παρακολουθώ. Είναι τελείως άγνωστο για μένα. Ελπίζω να υπάρχει ένα καλό πρόθυμα εκεί πέρα. Αυτό. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι όντως πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να το παρακολουθείς και εσύ. Ναι. Λάθος δικό μου η αλήθεια λέγεται. Χωρίς καμία δεν θα παρεξηγήσω και είμαι και μαζί με τον Γιώργο τον Παράλλαν φίλος και αυτά. Νομίζω πάνε καλά. αυτό έχω μόνο, τίποτα άλλο. Δεν έχω άποψη στο θέμα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, Ραφαήλ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή, στο Full Court Cast. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ μεγάλη σας. Αυτά λοιπόν από τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου και την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.